Ζολάκι. Και σας αγαπάνε όλοι και πάρα πολύ. Τι έγινε, μου κάνεις το πολύ κοντινό και φαίνομαι χάλια σαν να βγω. Γούκλα είστε, γούκλα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά. Καταρχάς, εγώ δεν μιλάω ποτέ στα αυτοκίνητα. Τα θεωρώ ότι είναι λίγο... Δεν είναι δυνατόν, δεν μιλάμε ποτέ στα αυτοκίνητα. Τι κάνετε, καλά, έχετε δουλειά στην Ελένη σε όλους. Κορίτσι μου γλυκό, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία ενέργεια έχετε όλοι εδώ. Σας βλέπουμε στην παρέα της Face Σκορδά. Μια χαρά, ήρθα δεύτερη φορά, τα είπαμε εδώ με τα παιδιά. Περνάω ωραία. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Καλά είσαι και εσύ, σε βλέπω. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να εντάσσεστε στο πάνελ? Εγώ δεν έχω ακόμα συζητήσει τίποτα. Εγώ καλέστηκα, δέχτηκα την πρόσκληση με χαρά από τη Φέη και από την αρχιτέκτρια της, την Αγγελική Γιανακοπούλου. Ήρθα, περνάω πάρα πολύ ωραία, όσες φορές έχω έρθει. Που ξέρετε ότι αν περνάς καλά, αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Θα ήταν κάτι έτσι που θα το θέλατε? Εγώ θα ήθελα πάρα πολλά στη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω αν θα τα έχω όλα αυτά που θέλω στη ζωή μου. Γίνονται υπερβολές στον βωμό της τηλεθέασης? Υπερβολές δεν γίνονται μόνο στον βωμό της τηλεθέασης, γίνονται σε πάρα πολλές δουλειές υπερβολές. Όταν έχεις να κάνεις με τον ανταγωνισμό, εννοείται θα υπερβάλλεις. Και ποιος δεν έχει υπερβάλει? Και εγώ έχω υπερβάλει σε εκπομπές που ήμουνα και παρουσίαζα και συμμετείχα. Το έχω κάνει. Τις τελευταίες μέρες γίνεται και αναφορά για τα λεγόμενα κακά παιδιά της τηλεόρασης, ναι. Που είχατε τοποθετηθεί και εσείς. Πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει το τηλεοπτικό MeToo? Αυτό εξαρτάται από όλους εμάς που κάνουμε τηλεόραση και ξέρουμε ποια είναι τα κακά παιδιά, όπως τα κακά παιδιά είναι σε όλους τους χώρους και σε ένα σούπερ μάρκετ να πας και σε μια τράπεζα και σε ένα νοσοκομείο. Υπάρχουν κακά παιδιά. Το θέμα είναι αν μπορούν να αλλάξουν τα κακά παιδιά, γιατί τα περισσότερα κακά παιδιά είναι ικανά στη δουλειά τους και πρέπει να μείνουν στη δουλειά, αλλά πρέπει να αλλάξουν το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, φιλιά σε όλους.